10 και μισή είναι εδώ, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είδες ότι λόγω της καλεσμένης σηκώθηκα από το κρεβάτι του πόνου, μόνο και μόνο για να ζήσω αυτή τη στιγμή σήμερα. Ναι, τις μία εκ των δύο γυναίκες, αλλά θα τις δείτε σε διαφορετικές ώρες. Δηλαδή, εντάξει, τώρα νωρίς, έχουμε επισκέψεις. Δεν το είπα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είπα, πρέπει να έρθει μια βόλτα. Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Ναι, θα πέσουν κάποια κορμάκια. Πραγματικά θέλω να δω τι αποστάσεις θα κρατήσει από το τέρι σου, το τηλεοπτικό, τώρα που θα έρθει το κανονικό του τέρι, η γυναίκα του. Δεν θα κρατήσει καμία απόσταση. Ας πέσουν οι μάσκες. Τις μεταπτώσεις στην ψυχολογία φοβάμαι. Τα πάνω κάτω. Να σκεφτείς το μετά το δικό μου. Σιγά μου, ναι, και εσύ. Γιατί υπάρχει ζωή μετά την τηλεόραση. Πρώτα απ' όλα, αφού μας έχει πει ότι δεν σε βαράζει το κεφάλι. Και θα την ρωτήσουμε σήμερα αν ισχύει. Και γι' αυτό έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Μένει η καροτίδα. Ορίστε. Α, έχει ξεκινήσει και τον δαγκώνει κιόλας. Μπράβο, γούλα. Εντάξει, θέλω να ελπίζω ότι σήμερα, γιατί και εγώ έχω μεγάλο άγχος. Εσύ γιατί έχεις άγχος, μωρέ, Γρηγόρη. Έλατε. Μην πω κάτι και με μαλώσει. Τι, εγώ προτιμάω. Πάρε μαγκαλιά, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Μην πω κάτι και με μαλώσει. Προτιμάω τον τέρι. Το τέτερο. Από τα πάντα, έτσι. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Ρε παιδιά, τι άγχος έχω. Πόσα χρόνια έχει να έρθει εδώ η γυναίκα σου. Είχε έρθει πριν παντρευτείτε. Μετά ρίξε μαύρη πέτρα. 7 χρόνια. Τόσο είστε παντρεμένοι. Το Μάιο. 6 είναι, μου φαίνεται σαν 7. Αυτές σου έπισαν 70. Λοιπόν, έχει 6-7 χρόνια. Ρίπλα είναι. Σε 7, Νικόλα. Πού είναι, είναι εδώ. Να πεις και δεν φαίνεται. Ρε την ψηλή. Ξέρεις κάτι, Ελένη. Τώρα που τη βλέπω έτσι, την ντυμένη, στολισμένη, χαλάλη και το ξύλο που τρώω, Σήμερα δηλαδή να πάει και κεφάλι, δίνεις κατάσταση, δίνεις ρε. Ας ρίξουν μία στο κεφάλι. Μην δίνετε ιδέες, παιδιά, μην δίνετε ιδέες. Ας ρίξουν μία στο κεφάλι. Όχι βία στα γήπεδα. Δεν βαριέσαι ρε εσύ, λέμε τι έγινε τώρα.